Καλησπέρα. Σήμερα θα σας απαντήσω μία από τις πιο ωραίες ερωτήσεις που έχω δεχτεί, η οποία είναι μία ερώτηση η οποία είναι ακριβώς στο σημείο που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Μου γράφει λοιπόν ο Σπύρος από την Κηφισιά. Γιατρέ, έχω 1000 ευρώ, μπορώ να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών? Στην πραγματικότητα, όχι. Δηλαδή, μπορείς, αλλά θα πρέπει να βάλουμε κάποια νούμερα κάτω. Βλέπω λοιπόν, εγώ τις προάλλες είδα μία διαφήμιση στην τηλεόραση σε ένα μεσημεριανάδικο το οποίο έλεγε μεταμόσχευση μαλλιών με 590 ευρώ. Και λέω εντάξει, πάει, μας καταστρέψανε. Και κοιτάω και τι λένε. Τα 200 τριχοθυλάκια. 200 τριχοθυλάκια περιέχουν περίπου 500 τρίχες. Δηλαδή, επειδή το κάθε τριχοθυλάκιο έχει παραπάνω από μία τρίχα μέσα, έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις τρίχες, ο μέσος όρος είναι περίπου 2,2 με 2,5. Εγώ σας λέω 2,5. Άρα πουλάνε. Γιατί πουλάνε, έτσι, αυτό τώρα δεν είναι ιατρική. Πουλάνε λοιπόν 590 ευρώ τις 500 τρίχες. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. 500 τρίχες αρκούνε για να δώσουν μια ικανοποιητική κάλυψη σε μια περιοχή η οποία είναι κυριολεκτικά 5 τετραγωνικά εκατοστά. Δηλαδή, λιγότερο από όσο είναι ένα δίευρο. Ένα δίευρο. Βάλτε λοιπόν ένα δίευρο που είναι τόσο. Σε αυτό το δίευρο είναι λίγο παραπάνω από 5 τετραγωνικά εκατοστά, θα ήταν λίγο αραιό. Αυτό παίρνετε με 590 ευρώ. Εγώ λοιπόν, όταν κάνω μια μεταμόσχευση μαλλιών, τις περισσότερες φορές μιλάμε από 1800 μέχρι και 4000 τριχοθυλάκια, το οποίο σημαίνει ότι είναι περίπου από 5 μέχρι και 11.000 τρίχες. Κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει, και πιστέψτε με, και με αυτό δεν θα γεμίσει ένα άδειο κεφάλι με τη μία φορά. Για να πούμε ότι ένα άδειο κεφάλι θα γεμίσει, δεν μπορεί να χρειαστεί, θα χρειαστεί σίγουρα και δεύτερη φορά. Λοιπόν, οπότε, όχι. Με 1000 ευρώ, τουλάχιστον στην προσφορά όπου δίνουν τα συγκεκριμένα Ινστιτούτα και οι κλινικές εισαγωγικά, όπου βλέπετε στα μεσημεριανά δικά ή στο ίντερνετ, θα γεμίσεις 2 δίευρα. Μπορείς να βάλεις ένα από εδώ και ένα από εδώ.